Κύριε Παπακοσταντίνου, καταρχήν να σας ευχηθούμε, να σας συγχαρούμε για την προαγωγή σας και να σας ευχηθούμε καλή θητεία της υπηρεσίας της Αρβολίδας. Για πείτε μας τι ακριβώς... Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με τις τακτικές κρίσεις του έτους του 2024, προήχνη στο βαθμό του πυράρχου, σταμάτησα πλέον να είμαι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άργους και ορίστηκα να αναλάβω την διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Αργολίδος, μιας και ο προηγούμενος διοικητής, κύριος Παπάς, προήχνη στο βαθμό του αρχιπυράρχου και ορίστηκε ως διοικητής στην πρώτη ΕΜΑΚ. Υπηρετούσα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπλίου, πριν πάω στην υπηρεσία του Άργους, οπότε είναι γνώριμα τα εδάφη για μένα και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Ο κύριος Παπάς είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό έργο, όλα τα πράγματα, όλες οι υποθέσεις τρέχουν έτσι όπως έπρεπε να τρέξουν, και νομίζω πως με τη συνεργασία των συναδέλφων και με το Άργος και με τον Ναύπλιο, Κρανίδη, Τριζίνα και τα εθελοντικά μας κλιμάκια που έχουμε στα νησιά, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τα καταφέρουμε. Μετά από 3 συναπτά έτη, αποχωρώ από την Αργολίδα, πιο σοφός, γεμάτος. Αφήνω πίσω μου ένα έργο το οποίο έχει ήδη κρυθεί. Φτιάξαμε με τους συνεργάτες μου πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν τα φανταζόταν κανείς ότι θα γίνουνε. Δώσαμε στον κόσμο του Ναυπλίου, στους πολίτες, μια καινούρια υπηρεσία, εγκαταστάσεις που ζηλεύουν σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια έχουμε τελειώνει και το κτίριο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αργολίδας, η παλιά υπηρεσία, είναι και αυτή προς το τέλος. Μόνο γραφεία όμως εκεί. Εκεί θα είναι η διοίκηση του νομού. Και έχουμε κάνει και απίστευτη δουλειά όσο αφορά στο μηχανολογικό μας εξοπλισμό. Υπήρχε η εμπειρία, υπήρχε η διάθεση για καλή συνεργασία και εξέβρεση λύσεων. Τα καταφέραμε. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Προβλήματα πολλά. Μπορεί να πούνε ότι η πυροσβεστική ήταν αυστηρή και στα θέματα της πυρασφάλειας και στα θέματα των πυρκαγιών με τα διοικητικά πρόστιμα. Το είχα επισημάνει πάρα πολλές φορές από την πρώτη μέρα που ανέλαβα ότι θα είμαστε αμήλικτοι όσο αφορά τις πυρκαγιές. Είχαμε πει ότι θα εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έγινε, έχουν πέσει πρόστιμα διοικητικά σε όλα τα επίπεδα και ήταν, ο μοναδικός σκοπός ήταν να έχουμε καλά αποτελέσματα και να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Πλέον υπεύθυνα λέω ότι ναι, πετύχαμε το στόχο μας.